Είναι φανερό ότι η διοίκηση των ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Courier, μας δουλεύει ψηλό μαζί. Από την προηγούμενη Δευτέρα γνώρισαν πάρα πολύ καλά ότι και απεργία έχουμε προκηρύξει και συγκέντρωση θα έχουμε και τους έχουμε ενημερώσει με ξεχωριστό χαρτί ότι ζητάμε συνάντηση με αντιπροσωπεία σήμερα των απεργών και των συγκεντρωμένων. Αντ' αυτού και στον ΟΜΕΔ που ήρθανε υποτίθεται που τους καλέσαμε για συζήτηση και για διάλογο για τα αιτήματά μας δεν παρουσιάστηκαν καν και είπαν ότι δεν πρόκειται για εργαζόμενους στα ΕΤΑ που είναι πραγματικά απαράδεκτο και επέσκυτο να μιλάνε με τέτοιο τρόπο για εργαζόμενους που δουλεύουν 8, 9, 10, 12 χρόνια με αυτή τη μορφή εργασίας. Και σήμερα, την ώρα που έφτασε εδώ η συγκέντρωση, η αστυνομία μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κανένας από τη διοίκηση. Που είναι πιο απαράδεκτο, διότι τώρα δύο μέρες από χθες το βράδυ έχουν φέρει την αστυνομία και τα περιπολικά για να κάνει τι, να κυνηγήσει εγκληματίες και κακούργους. Ποιος είναι ο εγκληματίας? Αυτός που παλεύει για το μεροκάματό του και για να κερδίσει το δίκιο του ή αυτός που κρατάει όμιλους 12 χρόνια εργαζόμενους με αυτές ελαστικές σχέσεις εργασίας? Αυτό να πάει η αστυνομία να το κοιτάξει. Μένουμε εδώ. Έχουμε ζητήσει να μας ενημερώσουν τι ώρα θα έρθει η διοίκηση. Εκτός αν δηλωθεί ως απεργία και για να μην κάνουν τους απεργοσπάστες θα τα αποδεχθούμε και θα πάμε αλλού για συγκέντρωση. Αλλά να το δηλώσουν, απεργή. Μαζί μας με τα αιτήματά μας. Είναι δεδομένο ότι πρώτον, αυτό δεν θα μείνει εδώ. Από τη στιγμή που δεν δέχονται να μας δούνε, θα τους αναγκάσουμε να μας δούνε με κάθε τρόπο, με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, των απεργιών μας και με κάθε άλλο μέσο που μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Τους κάνουμε ξεκάθαρο ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο αυτή τη μερίδα των εργαζομένων. Γιατί αν δούμε την τακτική που ακολουθεί η διοίκηση των ΕΤΑ, αφορά όλους τους εργαζόμενους στα ΕΤΑ και στα ΕΤΑ Courier και συνολικότερα στον κλάδο των ταχυδρομεών και των ταχυμεταφορών. Και εξηγούμε. Είναι τώρα 12 χρόνια που οι μόνιμοι υπάλληλοι των ταχυδρομείων δέχονται τη μία μείωση πάνω από την άλλη. Που η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο, που έχουν μοιράσει 3 και 5 τομείς σε έναν ταχυδρόμο για να μπορέσουν να βγάλουν τη δουλειά και ταυτόχρονα εκτός από τις μειώσεις μισθών δεν κάνουν ούτε προσλήψεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ οι παλιότεροι εργαζόμενοι ότι αυτό το σύστημα ξεκίνησε για να μπορούν οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ να παίρνουν τις άδειές τους, να το πούμε έτσι. Δεν έφερε το προσωπικό για να πάρει ο εργαζόμενος τις άδειες το καλοκαίρι. Από το 2004, αυτό που το συναντήσαμε πριν από λίγο, ότι γνωρίζουμε εργαζόμενους από το 2004 που είναι με αυτό το σύστημα. Και ταυτόχρονα δεν κάνουμε πουθενά προσλήψεις, έχοντας πάνω από 500 με 600 εργαζόμενους με αυτές τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, λέγοντας ψέματα της ουσίας ότι δεν υπάρχουν ανάγκες για προσωπικό. Όσα χρόνια κάνουμε κινητοποιήσεις και βάζουμε αιτήματα προς την εργοδοσία, μας παίζουν μπαλάκι από τη διοίκηση των ΕΤΑ στο Υπουργείο, είτε αυτό ήταν Υπουργείο παλιά του Πασόκ Μεταφορών, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, μετά Νέα Δημοκρατία, μετά ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία, από τη διοίκηση στο Υπουργείο και από το Υπουργείο στη διοίκηση, και ο ένας ρίχνει το μπαλάκι στον άλλο και όλοι μαζί λένε ψέματα.